Θα ρίξουμε έναν εορτασμό. Αυτά δεν συμβαίνουν και κάθε μέρα. Αγιάζουμε και τον τόπο. Ναι, ναι. Για το καλό, βέβαια. Έλα. Άντε. Πάρε καμεραμάν, έλα. Πάντα τέτοια. Στην υγεία μας. Άξιζε η ταλαιπωρία μας. Δεν συμβαίνω στα κάθε μας. Τελικά μέσα στην ταλαιπωρία μας, πολύ κολό χωρίς στο τέλος. Εδώ έχουμε κι άλλο θέμα. Ναι. Μου δεν το περιμένεις τελικά. Πόσα λες να είναι. Πολλά δεν είναι, αλλά... Ό,τι να είναι τέλος πάντων. Ναι, να είναι για το... Δεν θα μας χαλάσουμε καθόλου. Ωραία, πούστε μου. Ωραία το κρασάκι. Τι ύπνο θέλουμε, μετά από δύο μέρες θέλουμε ύπνο. Το χάρτη λες να καταφέρουμε να το διαβάσουμε. Τώρα είμαστε πολύ ταλαιπωρημένοι για να κάτσουμε στο χώρο. Τώρα όμως αν βγαίνουμε τα μάξι να... Βασικά πρέπει να ξεπλέξουμε με τα μάξι πρώτα που έχουμε μείνει και μετά όλα τα άλλα τα βρούμε. Παιδιά κερί έτσι. Κερί. Δεν το βάζεις ένα κούτσο έτσι στα αφή. Δεν το προστασφιάσουμε ρε Νίκο. Τώρα ένα κουβά τώρα με καυτό νερό να τις πετάξουμε μέσα να ξεπληθούν. Ας έτσι θα κατέβουμε κάτω Αθήνα και τις φτιάξουμε. Πώς πρέπει να είναι πάνω από 100, ε? Δεν ξέρω. Πώς το κόβεις? Βαριές. Έχει βάρος. Τα κολλημένες όλες. Ακούστηκε τη φιά. Και αυτές τώρα λες να ήταν αντάρτες, πώς να βρέθηκαν εδώ? Για αυτή την ποσότητα λίρες διάβαζα ένα περιοδικό που λέει ότι κάποιος στην Πελοπόννησο αγόρασε ένα σπίτι με 4 λίρες. Mm-hmm. Φαντάσου για τότε εποχή τι αξία είχαν αυτές οι λίρες. Αυτός πρέπει να είχε κάνει γερό κομπόδεμα και ζούσε έτσι, ε. Αυτός είχε κάποιους χάρτες τώρα που ήταν μέσα, δεν ξέρω, μπορεί να έχει άλλα σημεία, αυτό είναι ένα πολύ μικρό σημείο. Και συνήθως αυτό κάνανε, ρε παιδί μου. Κρύβανε 2-3 σημεία στα σπίτια τους κοντά ή στα σπίτια τους, αν χρειαζόταν κάτι επίγον και τους μεγάλους στόχους τους θαύανε πολύ, πολύ μακριά, για να μπορεί να τους βρει κανένας. Εντάξει, αυτά είναι τα οικιακά, έτσι. Κάποιος δηλαδή που τα έχει βάλει εδώ, τα έχει βάλει με προοπτική να τα πάρει με χρειαστεί κάπου γρήγορα. Και γι' αυτό και δεν είναι βαθιά σκαμμένα γενικά. Κοίταξε, εγώ είμαι πέρα των παλιών σπιτιών και των τουρκικών, έτσι. Και, ό,τι... και δεν είναι η πρώτη φορά τώρα που ξυπνάει αυτό, έχει ξυπνήσει και άλλες φορές. Λες να έχει σχέση με τα αντάρτικο, αυτά που ήταν μέσα τα ράζα, στρατιωτικά και τα. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Αυτό το καλύβι, εδώ που ήρθαμε. Μπορεί να είναι και αυτό που μας μιλάει και κάτω άλλος ο γέρος. Που λέει ότι είχαν θάψει μεγάλες που είχε γίνει μια μάχη εδώ. Δεν αποκλείεται, δεν είδαμε και πολλά καλύτερα στην τώρα, και αν δεν γινόταν αυτό με τα μάχη να χαθούμε εδώ, δεν ξέρουμε και θα βρισκόμασταν εδώ. Όσο εδώ έχει χρόνια να πατήσει άνθρωπος. Όλο ξέρω εδώ τι είναι. Αμού, θα διάκοψα τα χέρια μας. Πιθανόν να είναι εγκαταλειμμένο τελείως. Υπόθεση κόντ σιγάρα. Αξίζει το ξενύχτη. Για Χριστούγεννα καλά. Βλέπει κανένας. 1906 κοπής. Φάτα χέρια μου το τελευταίο νερό έτσι χάλασα. Για να την καθαρίσω. Είναι λες και έχει βγει από το... Για το κερί της προστατεύει ή κερί υγράσο βάζερα. Απίστευτη.
Είναι φθαρμένη όμως, ε. Δεν είναι καλές καινούργιες. Πάντα σαν τα χειρισμένες πέσαμε. Καλή. Δώρα για τον καβαραμάν που κουράστηκε. Είχαμε έναν τρόπο να ζεστάνουμε βιβλίο. Εξοδιακή νύχτα. Κοιμήθηκαμε στο καλυβάκι. Εγώ κοιμήθηκα στο πάτωμα, εσείς καρέκλες. Τέλεια. Το πρωί σβήσε φωτιά και... Ξεπλέξαμε με το αυτοκίνητο και... Το βγάλαμε τελικά. Αλλιώς και εκεί θα ακόμα και οι άλλες βγάλες. Τα άδωμα σε ομορφιά έτσι. Κοιτάξτε ομορφιά παιδιά, απίστευτη. Θέλω να ρίξουμε μια καλή μάσα τώρα σε ένα... Πάντως άξιζε τον κόπο από κάθε άποψη. Ναι, ήταν καλό. Βγήκε μας, βγήκε καλά. Αυτό βέβαια δεν το περίμεναμε τίποτα, θα βρούμε το κουτάκι εκείνο. Γιατί άμα τα ψάξεις εδώ, όλα τα καταλημμένα. Κάτι δε, σε όλα αυτά παίζει κάτι. Εγώ είμαι υπέρ των παλιών σπιτιών. Ναι. Ειδικά τα τουρκικά, έτσι. Αλλά αυτό δεν σου τραβάγε το μάτι. Έχεις ακούσει που λέει ο κυνηγός στο βουνό και ο λαγός στο χωριό. Αυτό συμβαίνει και με τις λίρες. Νομίζω ότι πάνε και στάβουν όλες στα βουνά, πάνω στις κορφές. Όχι, ήθελα να πω το... Και χρήση, δεν είναι δηλαδή κάποιος... Το σπίτι ήταν, εντάξει, ήταν ρυπωμένο. Ναι, ρε, αλλά φίλε, ήταν γιατί... πολύ φτωχικό για... Δεν ήταν κανένα αρκοντό σπίτι να πιστεύω κάποιος που είχε λεφτά. Να σου πω κάτι. Γιατί ξέρεις, αν ήταν σε κάποιο κτήμα του, ναι, είχε ζούσε σε κάποιο πολυτελές οίκημα και το είχε για τους εργάτες του ή για κάτι άλλο. Κάνω και αυτό. Αλλά, βέβαια, εντάξει, ποσότητα, πολύ μικρές ποσότητες τώρα για αποκρύψεις σοβαρές. Αλλά αυτή είναι πιάτσικα που, ξέρεις, παίρνανε μερικές λίρες όταν πέφτανε με το λεπτό που προλάβει να πάει ο στρατός. Πήγαινανε και κάνανε πιάτσικο, παίρνανε ό,τι μπορούσανε, ρε παιδί μου, ό,τι προλαβαίνανε. Μπορεί να είναι μια περίπτωση. Τα παίρνεις, τα καβατζώνεις κάπου για τον ΑΒ λόγο σε ένα πόλεμο. Ναι, αύριο το πρωί δεν ξέρεις αν υπάρχει. Αυτή η περιοχή έχει θέματα. Μα είχε και χάρτη μέσα. Τώρα κάτσουμε να μελετήσουμε και το χάρτη. Να δούμε και το χάρτη, γιατί μπορεί να λέει και καλά παράγοντα. Ναι. Είχε παίξει πάντως Αντάρκτικο εδώ πέρα. Πολύ. Πολύ. Τώρα που καταλάβαμε που είπα σε ποια πλευρά είμαστε, είναι πολύ. Είναι καλό κομμάτι δηλαδή. Και πολύ διαδοτική χρήση. Αυτός τώρα, ρε παιδί μου, το να κρύψεις 50-100 λίρες. Εντάξει, τα κρύβεις μέσα στο σπίτι σου γιατί αν έχεις μια ανάγκη που να μπορείς να παίρνεις κάποιες λίρες να κάνεις τη δουλειά σου. Ίσως να είναι μια διαπερίπτωση. Ναι. Ίσως να έχει και κάτι πιο μεγάλο και να το κρύψει κάπου αλλού. Και αυτό το μικρό να το έφερε μέσα στο σπίτι του για τις ανάγκες του. Mm-hmm. Ίσως γι' αυτό να ήταν και ασήμαντο αυτό. Σημασία έχει ότι προς το παρόν έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ναι. Θα δούμε τώρα και τις επόμενες μέρες γιατί έχουμε και άλλα πράγματα. Τώρα πάμε σε αυτό που ήταν να πάμε χτες. Ναι. Κάτω τώρα μάλλον έχουμε καταλάβει που βρισκόμαστε. Εντάξει. Στο περίπου βέβαια. Ναι. Μας εξήγησε κι αυτός, εντάξει. Κάναμε κάποια λαθάκια σε κάποιες διασταυρώσεις. Έβαλε σαν λουβουνό βρήκαμε. Μας κάναμε τα χιλιόμετρα μακριά. Σαν λουβουνό πήγαμε. Συμβαίνουν αυτά. Αν δεν έχεις τα βέλες, δεν είσαι κανένα πούσουλα. Δεν παίρνει να ξέρεις. Πρέπει να δουλεύει μόνο τραχτέρ εγώ. Μερικές φορές είναι όλα γραμμένα ρε παιδί μου. Κολλήσαμε σε συγκεκριμένο σημείο. Γίναμε σε άλλο καλύβι, αλλού βρεθήκαμε. Είναι γραμμένα μερικά πράγματα.
παρακαλώ σήμερα. Ευτυχώς μου δεν είχε πολύ κρύο το βράδυ. Δηλαδή για το μέρος αυτό. Εντάξει, έπαιξε ρόλο και φωτιά που είχαμε βάλει, κάπου σοφάγαμε εκεί μέσα. Το πρωί πώς βρίσκει φωτιά κατά τις 4-5 η ώρα. Ναι, ήταν απελπισία. Εντάξει, πήγες με κροπαγήματα πήγες. Το σπάσε η φωτιά αμέσως. Ήταν μικρός ο χώρος γι' αυτό. Στροφή δεν θα στρίψω, θα συνεχίσω ευθεία. Έτσι να δούμε τι άλλο μπορεί να μας συμβεί. Ας το μην έκανε. Να κι άλλη μια περιπέτεια. Γιατί είσαι καμία. Δεν το έχω άλλης. Μπορεί να παρασμού και ένα αγκόλου της προκοπής, γιατί δεν παλεύω άλλο. Τις καθόλου καφέ τώρα, να πιούμε κανένα καφεδάκι. Θα τσιμπήσουμε κάτι να φάμε, να ξαπλάρουμε, κάνουμε δύο ώρες και θα συνεχίσουμε. Καφεδάκι ρε, εγώ στον πόπο. Και βρούμε και τσιγάρα που θέλετε. Μαλακιστήκαμε γιατί χθες έπρεπε να πάρουμε που βρήκαμε να πέραμε ένα καφέ κάτι. Δεν πειράζει. Δεν πήραμε καφέ, μας κεράσαν άλλα πράγματα. Εντάξει, κλείσε Βασίλη. Να μην τραβάμε.